Από αυτό εδώ το βήμα διατρανώνουμε. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία των πολέμων. Καμιά φρεγάτα, κανένας αξιωματικός έξω από τα σύνορα της πατρίδας. Καμία στήριξη στο κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Να κλείσουν οι βάσεις του θαλάτου. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία που γίνεται με τις πλάτες Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναγνωριστεί επιτέλους ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Τώρα απαιτούνται τα συνδικάτα να βγουν μπροστά. Τώρα χρειάζεται εγρήγορση και ετοιμότητα. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Στη γειτονιά μας τα τύπανα του πολέμου ηχούν δυνατότερα από ποτέ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα που στηρίζουν την πολεμική συμμαχία του ΝΑΤΟ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, μας βάζουν στο στόμα του λύκου για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Μας κάνουμε στόχο αντιπίνων, έχουν σπρώξει τη χώρα σε δύο πολέμους. Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Παλεύουμε ενάντια σε αυτούς που σήμερα μας καταδικάζουν στη φτώχεια, στη δουλειά για ψίχουλα και αύριο θα μας έχουν κρέας για τα κανόνια τους. Καλούμε τα εργατικά σωματεία το Σάββατο 20 Απριλίου, 11 η ώρα το πρωί, στην κινητοποίηση της ΕΔΙΕΦ, έξω από το πρώην τρίτο σώμα στρατού. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να πουλιάξει Θεσσαλονίκη από κόσμο ενάντια στην ελληνική της πατρίδας μας. Την ίδια στιγμή ένας άλλος πόλεμος μένεται. Στα εργοδοτικά εγκλήματα που τα έχουν βαφτεί σε εργατικά ατυχήματα στερίζουν στους χώρους δουλειάς. Μόνο χθες είχαμε δύο νεκρούς εργάτες σε Πειραιά και Νάουσα, ενώ το βράδυ της Τρίτης ένας διανομέας του Πρέβαζα έπεσε τη δουλειά του. Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, να επανέλθουν τα βαρέα αυτή κοινά, να ενταθούν οι έλεγχοι από την τεχνική επιθεώρηση. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει συνήθεια να χάνονται εργάτες. Δεν θα δεχτούμε η καθημερινότητά μας να είναι το σακάτεμα και ο φόβος του θανάτου. Σήμερα, με τη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση, με την ακούραστη πάλη μας όλο το προηγούμενο διάστημα, στέλνουμε μήνυμα στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάθε οδηγία της είναι κόλαση για τους λαούς της Ευρώπης. Απαντάμε με τον πιο μαχητικό τρόπο, μαζικά, ταξικά, ότι δεν θα σταματήσουμε την πάλη μας για τα δικαιώματά μας, το εισόδημά μας, για την ίδια μας τη ζωή. Φέρνουμε το νήμα από τη μεγαλειώδη απεργία της 28ης Φεβρουαρίου. Το σύνθημα παραμένει επίκαιρο. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μία απεργία που ακαλώθηκε από τα κάτω, με γενικές συνελεύσεις σωματείων, χωρίς να έχει πάρει απόφαση η ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι μάχες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, σε κάθε κλάδο, σε κάθε επιχείρηση, μας δείχνουν τον δρόμο. Μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε, να διεκδικούμε και να παλεύουμε. Ενάντια στην εργοδοσία που πλουτίζει σε όλους τους κλάδους, σε βάρος μας και στο κράτος της που με τους νόμους του κάνει τις πλάτες στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ειδικίες της γίνονται νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά που ζούμε δεν έπεσαν από τον ουρανό. Γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω κρύβεται μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέτοιες οδηγίες στηρίζεται η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η μισθή πείνας, η κατάργηση του εργάσιμου χρόνου, οι ομαδικές απολύσεις, τα εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση. Όπως επίσης και οι περικοπές σε παιδεία, υγεία, πολιτική προστασία. Αυτές οι οδηγίες στήριξαν στο Ευρωκοινοβούλιο όλα τα αστικά κόμματα και αυτές εξειδίκευσαν όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν με τους νόμους Βρούτσι Αξιόγλου, Καζιδάκη, Γεωργιάδη και πολλούς άλλους. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται και η ΓΕΣΕ που λέει ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν θετικά και πρέπει να εφαρμόζονται στη χώρα μας. Η σημερινή απεργία με τη μαζικότητά της δείχνει πως ήρθε η ώρα να βγάλουμε από το σβέρκο μας εκείνους που έχουν δείξει ότι ούτε θέλουν ούτε μπορούν να διεκδικήσουν κάτι για τους εργαζόμενους. Και η ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι αδελφοί και οι εδώ με μοιρασμένους χρόνους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην πουληθεί φίλο για τη σημερινή απεργία. Και όπως φαίνεται δεν τους βγήκε. Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε πόδι από τα συνδικάτα όλοι αυτοί. Με την ενίσχυση των σωματείων με νέους εργαζόμενους, με ίδρυση νέων σωματείων, ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι σχετισμοί, να πάρουν το τιμόνι του εργατικού κέντρου και της ΕΔΟΚ
οι εργαζόμενοι και τα ταξικά σωματεία. Τώρα είναι ώρα να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά και αυξήσει τους μισθούς με 900 ευρώ κατώτατο μισθό επαναφορά των τριετιών της περίοδου 12-23. Για σταθερό ωράριο για όλους, πεντήμερο 7 ώρο, χωρίς παστά, τετράωρα, τρίμερα, ό,τι χωρίς τα θετικό. Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό, κατάργηση που φύγει άσχη ή τη λαϊκή κατανάλωση. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αύξηση του επιδόματος ενοικίου, τέρμα στο έσος των πληστηριασμών. Κατάργηση των πληρωμή χειρουργείων και νέα χρηματοδότηση σε υγεία παιδεία. Με τα σωματεία μας μπροστά, σε κάθε χώρο δουλειάς, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα και στους εργαζόμενους. Με την οργάνωσή μας, με την αλληλεγγύη μας, βάζουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά, τις ανάγκες των εργαζομένων στον 21ο αιώνα. Κόντρα στα θέματα των επιχειρηματικών οπλών, κόντρα στο φόβο και την αναμονή. Συνεχίζουμε. Μπροστά μας έχουμε τη μεγάλη γιορτή της εργατικής τάξης, την Πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Θα την τιμήσουμε όπως πρέπει, ανήμερα 1η Μάη, όπως αξίζει στους νεκρούς της τάξης μας, όπως αρμόζει στους παθόνους που έρχονται. Κλιμακώνουμε τη δράση μας με περιοδίες, συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις, με πρόγραμμα δράσης σε κάποιο σωματείο, να μπουν λέει εργαζόμενοι στη δράση. Η Πρωτομαγιά θα δημιουργεί και φέρνει στα εργατικά σωματεία, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση και οι άνθρωποι στο συνεργατικό κίνημα, να την μετατρέψουν σε ένα μνημόσυνο. Με ορμή και πείσμα συνεχίζουμε τη δράση μας για να κατακτήσουμε όσα μας ανήκουν καλή δύναμη, καλούς αγώνες.